Και φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζεται. Χιλιάδες είναι οι Σύριοι που οδεύουν προς τα τουρκικά σύνορα. Θα δούμε αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες, Αντώνη. Τι συμβαίνει τώρα, τις τελευταίες μέρες? Εντατικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί υποστηρίζουν τα στρατεύματα του Άσαντ που επιχειρούν για να ανακαταλάβουν το Χαλέπι από τους αντικαθεστωτικούς. Αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες να φεύγουν από εκεί. Κάποιοι κάνουν λόγο για 250 βομβαρδισμούς την ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες. Χθες ο Τούρκος Πρωθυπουργός, Αχμέντ Νταβούτογλου, είπε ότι σχεδόν 70.000 βρίσκονται στα τουρκικά σύνορα, σύριο-τουρκικά σύνορα. Βέβαια, παρατηρητές μιλούν για 40.000 άτομα, όπως και να έχει πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ αυτά τα καραβάνια, τα νέα καραβάνια προσφύγων. Χθες τώρα εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας σχολίασε ότι η Μόσχα έχει βάσιμες υποψίες πως η Τουρκία ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Συρία. Η Άγκυρα δεν έχει σχολιάσει ακόμα. Πάντως και η Σαουδική Αραβία σήμερα είπε ότι προσφέρεται για χερσαία επέμβαση στη Συρία ώστε να καταπολεμηθεί η ISIS. Καλοδεχούμενη, είπε η Ουάσιγκτον, είναι η προσφορά. Αντώνη. Σε ευχαριστώ και θα πάμε στην Κόιμη, στην Καλλιόπη Βερβέλο.